Η Τουρκία ενώνει τη φωνή της με την Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Οι τέσσερις χώρες καταδικάζουν το Ισραηλινό χτύπημα εναντίον Παλαιστινίων που ακολουθούσαν φορτηγό που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια. Σύμφωνα με τη Χαμάς, η Ισραηλινή επίθεση στοίχισε τις ζωές περισσότερων από 100 ανθρώπων, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 700. Το Ισραήλ ισχυρίζεται πως τα στρατεύματά του άνοιξαν πυρ όταν ένιωσαν πως απειλούνται από το πλήθος, ενώ σημειώνει ότι οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται στο χάος που προκλήθηκε και στο ποδοπάτημα που ακολούθησε. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για ακόμα ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αντώνιο Γκουτέρες καταδίκασε την επίθεση και πρόσθεσε πως οι άμαχοι στη Γάζα χρειάζονται άμεσα βοήθεια.